Οι Ισραηλινοί αρχαιολόγοι παρουσίασαν ένα σπουδαίο έβριμα. Ανέκτησαν μία μάσκα της νεολιθικής περίοδου που έχει ηλικία 9.000 ετών. Την αρχαία μάσκα ανακάλυψε τυχαία στις αρχές του έτους ένας επικιστής που έκανε βόλτα σε έναν αγρό νότια της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη. Μόλις 15 ακόμα μάσκες από την νεολιθική περίοδο έχουν επιβεβαιωθεί ως αυθεντικές και μόνο δύο από αυτές έχουν βρεθεί σε αρχαιολογικό χώρο. Το σημαντικό με αυτή τη μάσκα είναι ότι ξέρουμε από πού προήλθε. Γνωρίζουμε το αρχαιολογικό πλαίσιο, κάτι που είναι πολύ σπάνιο για μας. Γιατί από τις λίγες μάσκες που έχουν βρεθεί, μόνο δύο ή δύο και κάτι, ξέρουμε πού βρέθηκαν. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι είναι από τις παλαιότερες μάσκες τελετουργίας στον κόσμο και ότι σκαλίστηκε στην αρχή της αγροτικής επανάστασης, όταν οι άνθρωποι σταμάτησαν να ζουν από το κυνήγι, εγκαταστάθηκαν και έγιναν γεωργοί.